Δεν ξεκίνησες ακόμα για Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπω είσαι στο πιάνο σου, φαντάζομαι ότι ακόμα δουλεύεις, κάνεις τελευταίες σου ετοιμασίες για την μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου να πούμε. Κάνω μια συναυλία ακριβώς, την ήθελα πάρα πολύ αυτή τη συναυλία, Ελένη, γιατί έχω ουσιαστικά να κάνω συναυλία αυτού του είδους, δηλαδή να λέω τα τραγούδια μου της δεκαετίας του 90, να λέω τραγούδια που έχω γράψει για πολύ σπουδαίους ερμηνευτές, 35 χρόνια από περίπου. Είναι, γιορτάζω ουσιαστικά 35 χρόνια και από το 1995 έχω να κάνω μια τέτοια συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, Στέφανε, πώς και δεν είχε προκύψει στο πρόγραμμα? Γιατί ξέρω και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σε αγαπάει, καλά, σε αγαπάνε παντού όλος ο κόσμος και όλες οι πόλεις. Πώς δεν είχε τύχει να ανέβεις πάνω να δώσεις μια συναυλία? Κοίτα να δεις. Αρχικά είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάνει αρκετές παραστάσεις και με την Άλκηστη, την Πρωτοψάλτη. Πρόσφατα ανέβηκα για το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Αλλά όταν πριν από 3 χρόνια, 4, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να παίξω στους Λαζαριστές, έβρεξε και τις 2 φορές. Άρα λοιπόν, εγώ την απόπειρα την έκανα, αλλά οι καιρικές συνθήκες ήταν. Δεν το επέτρεψε. Δεν το ακριβώς. Επομένως τώρα μου δίνεται η ευκαιρία, την οποία δεν σου κρύβω, την άρπαξα. Και έτσι στο υπέροχο θέατρο του κήπου, τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε μια συναυλία. Έρχομαι με πάρα πολλούς μουσικούς, με τη Σοφία τη Μανουσάκη φυσικά, και θα παρουσιάσω όλα μου τα τραγούδια. Δηλαδή, γιορτάζω 35 χρόνια στην ελληνική μουσική. Και όπως το είπες, μουσική. Σε διακόψα γιατί η μουσική που λες είναι όχι μόνο τα τραγούδια σου, Στέφανε, όχι μόνο αυτά που έχεις δώσει και στους άλλους, αλλά και τα έργα που έχεις κάνει, τα ορχιστρικά για το πιάνο, είναι που έχουν γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα σου. Και νομίζω ότι η μουσική σου, σαν σύνολο, είναι είδος προς μελέτη, αν θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επισήμανση. Όντως, απλά αυτές οι συναυλίες θα έχουν και ορχιστρική μουσική, αλλά είναι βασισμένες κυρίως στην τραγουδοποιητική μου πορεία. Δηλαδή, τραγούδια που έγραψα για την Αίμνη στη Μαρία Δημητριάδη, για τη Δήμητρα Γαλάνη, για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Για τη Μαρινέλα. Εννοείται αυτό. Αυτό είναι Ρέμο, έχεις γράψει για τους πάντες. Κοίταξε να πω, την αλήθεια δεν είναι για τους πάντες, γιατί θα ήθελα να είχα γράψει. Ας πούμε, δεν πρόλαβα να γράψω για τη Χαρούλα, δεν πρόλαβα να γράψω για τον Πασχάλη τον Τερζή. Είναι φωνές που θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γράψει, αλλά δεν έγινε. Αλλά παρόλα αυτά όμως, για τη συγκεκριμένη συναυλία θα ήθελα να πω ότι θα είναι μια γιορτή. Εγώ έτσι το θέλω να το βλέπω. Το κάναμε στο Παλάς. Κάναμε 3 συναυλίες στο Παλάς. Που ήταν sold out με τεράστια επιτυχία. Ήταν. Έτσι, και αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε, το ίδιο έγινε και στο Άλσος και στο Μαρούσι που κάναμε την ίδια συναυλία, ήταν ότι ο κόσμος γιόρταζε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, τραγουδάγανε μαζί μας, ανάβανε, όχι αναπτήρες πια δεν υπάρχουν, κινητά τους φακούς, μπράβο, έτσι. Ίδια αίσθηση είναι. Και τέλος πάντων και υπήρχε και χορός, δηλαδή ο κόσμος σηκωνόταν και χόρευε. Ήταν τόσο όμορφο αυτό, τόσο τρυφερό, τόσο γλυκό. Και απεδείκνυε ότι πόσο μας έχει λείψει αυτή η επαφή με τον κόσμο και με τους φίλους μου. Γιατί ξέρεις, η λέξη κοινό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Ελένη, δεν μου αρέσει. Φίλοι έρχονται να σε παρακολουθήσουν. Μόνο αυτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ ημών και ημών. Και όχι μόνο η επαφή. Στέφανε, να τολμήσω να σε ρωτήσω, έτσι, από τα τόσα σου μουσικά παιδιά. Ξέρω ότι είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί να μην έχει, έτσι, απάντηση, αλλά θέλω να μου πεις. Ποιο τραγούδι εσύ δικό σου, όποια φορά και να τα ακούσεις, σου προκαλεί τα ίδια συναισθήματα, σε κάνει να ανατριχιάζεις έτσι το ίδιο? Ποιο είναι το δικό σου, λίγο πιο ξεχωριστό παιδάκι? Δεν υπάρχει πιο ξεχωριστό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εισαγωγή, ας πούμε... Ο Άγγελός μου. Μπράβο. Ή ξέρω εγώ, θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές. Ή ξέρω εγώ, σκόνη και θρύψαλα, να γίνομαι μαζί σου. Και όλα αυτά. Λίγο ακόμα. Υπήρχε κάποιο τραγούδι. Τη Δευτέρα. Στέφανε, υπήρχε κάποιο τραγούδι από αυτά που έδωσες σε άλλους καλλιτέχνες, το οποίο παραλίγο να το έχεις πει εσύ?
ή ήταν όλα γραμμένα πιο μετά για συγκεκριμένους? Παραλίγο να το έχω πει εγώ, όχι. Όχι, όχι, όχι. Αλλά παραλίγο να το έχει πει κάποιος άλλος, αλλά τελικά πήγε αλλού. Ναι, συνέβη αυτό. Για πες μας. Συνέβη αυτό. Δεν θα πω τίποτα, εγώ θα κάνω αυτό εδώ, θα πω... Σε έχω ερωτευτεί, Σάκης του Φάς. Ναι, ακριβώς. Και το πήρε ο Σάκης και το έκανε μια τεράστια επιτυχία. Να σου πω κάτι. Μην μας παίζεις λίγο μετά, μας ξεσηκώνεις εκεί που πάμε να σε ακούσουμε και να τραγουδάς, γιατί εκτός από καταπληκτικός μουσικός, έχεις και μια φωνάρα. Εγώ σήμερα, φέτος ήρθα στον Πειραιά. Τι καλέ. Και πραγματικά αυτό που είδα από τον κόσμο, έχεις φωνάρα, ναι, μπορεί εσύ να μην το αναγνωρίζεις και τα πουνά να μην το δέχεσαι. Το έχει πει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του τραγουδιστή. Δεν καταλαβαίνω γιατί βέβαια, Στέφανε. Ούτε καταδιέμαι. Κοίτα, τραγουδιστής, πιστεύω ότι ένας τραγουδιστής, τραγουδιστής είναι ο Πάριος, τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας. Τραγουδιστρία είναι η Άλκηστη. Ερμηνευτές μεγάλη. Εγώ απλά τι έχω, ερμηνεύω τα δικά μου τραγούδια. Σωστά. Αυτό με συνέστημα όμως. Όχι μόνο σωστά. Αλλά ακριβώς, το συνέστημα όμως του δημιουργού έχει την δική του βαρύτητα πάντα. Όταν δηλαδή εγώ γεννάω ένα τραγούδι, εκείνη την ώρα γίνεται μία διεργασία στην ψυχή μου, στο μυαλό μου και όλο αυτό το βγάζω με το πιάνο μου και τραγουδώντας το, και αυτό ίσως να έχει μία έτσι... Να αποτυπώνεται. Να μία ιδιαίτερη, αν θέλεις, να αποτυπώνεται ακριβώς. Εγώ λοιπόν, αυτό και μόνο. Ανακεφαλαιώνοντας. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Συγγνώμη. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Στην ωραία. Ανακεφαλαίωση, λοιπόν, έχουμε θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκη, αν αυτό ήθελες να πεις. Mm-hmm. 18 Δευτέρα, Ιουλίου. Πολύ χαρά και πολύ αγάπη, 18, μεθαύριο δηλαδή. Και μετά όμως συνεχίζω με τη μεγαλύτερη ίσως ιστορία της ζωής μου που λέγεται Μίκης Θεοδωράκης. Παίζουμε στο Θέατρο του Κολονού μαζί με τη Σοφία τη Μανουσάκη, η οποία θα είναι φυσικά και στη Θεσσαλονίκη. Και μετά πάμε στην Πάτρα το επόμενο Σάββατο, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, όπου παίζουμε εκεί με δεκαμελή ορχήστρα και με χοροδία την Πολυφωνική Πατρών ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μου δάσκαλο και νομίζω στον μεγαλύτερο συνθέτη παγκοσμίως όλων των εποχών, Μίκης Θεοδωράκης. Αυτά που αγαπάμε να ακούμε, Στέφανε. Υπάρχουν... Έχετε ένα πρόγραμμα από εδώ και πέρα, το οποίο... διακοπές δεν θα κάνετε καθόλου, δεν θα κάνεις λίγο διακοπές? Έχεις ανάγκη διακοπές ή τώρα θέλεις? Να σου πω, Ρένε μου, όχι, για μένα οι διακοπές μου είναι τώρα όταν βρίσκω ελεύθερο χρόνο, όπου γράφω μουσική. Ετοιμάζω ένα καινούριο musical μετά από την Αυλή των Θαυμάτων. Ήταν ετοιμάζω ένα. Τι συγκίνηση, τι συγκίνηση, τι συναισθήματα, όλο αυτό το πακέτο. Και μετά από αυτό ετοιμάζω και μία σειρά η οποία θα παιχτεί. Γράφω τη μουσική, δηλαδή δεν κάνω απλά τίτλους αρχής και τέλους. Κάνω όλη τη μουσική. Και γενικότερα είναι αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ να κάνω, δηλαδή να γράφω. Το κυρίως μου, η κυρία μου ασχολία και αυτή που μου αρέσει να κάνω είναι να γράφω μουσική και μετά σε περιπτώσεις πολύ έτσι ιδιαίτερες να την ερμηνεύω σε φίλους, σε χώρους και σε θέατρα και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχτεί αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοιες ωραίες βραδιές, ωραίες στιγμές που αισθάνεται ότι μπορεί να εκφράσει το συναίσθημά του μέσω της μουσικής σου, μέσω των τραγουδιών σου, μέσω των εικόνων που δημιουργούν η μουσική σου και τα τραγούδια σου. Οπότε, ό,τι και να κάνεις, παράλληλα, δίνε μας έτσι και λίγο από αυτήν την αίσθηση, την μαγική που μας δίνεις από μία σου συναυλία, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Έτσι είναι και προσπαθώ όσο μπορώ κι εγώ και θέλω να πω ότι οι συγκεκριμένες συναυλίες, θα το ξαναπώ, είναι γιορτή. Δηλαδή θέλω να ξέρουν οι φίλοι που θα έρθουν ότι τους περιμένουν πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις και να ετοιμαστούν και να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Επιμένω στο χορό γιατί κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια αγαπημένα που ξεκινάνε τη τέλη δεκαετίας 70-80 και πάμε σε αυτή την περίοδο όπου εκεί πραγματικά όποτε τα παίζουμε αυτά τα τραγούδια γίνεται ο χαμός από κάτω. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, να πάτε και να περάσετε καλά. Θέλω να σιωπήσουμε εμείς και να πάμε σιγά σιγά να μας παίξεις κάτι έτσι και να μας πεις κάτι και να φύγουμε με αυτό, με την πιο ωραία και γλυκά αίσθηση που μπορείς να μας αφήσεις.